πάλι αυτοί οι μεγάλες πατέρες, Καπαδόκες πατέρες, ο Άγιος Βασίλειος, Γρηγόριος Λύσης, Γρηγόριος Ναζιανζινός, αυτοί που ξεκίνησαν τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν καλυτερέψαν τα πράγματα επί την εποχή της Ρωμαϊκής, Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και έτσι ξεκινάνε εδώ πέρα, πρώτα ξεκίνησε το ασκητισμό. Για να κάποια στιγμή όμως, όταν πήγε στα πατρικά του μέρη, στη Νέο Κεσάρι, ο Άγιος Βασίλειος, σκέφτηκε όταν ο άνθρωπος ζει μόνος του, θα πιάσει έναν δρόμο και θα το συνεχίσει. Αν έχει πιάσει το σωστό, θα συνεχίσει το σωστό. Αν έχει πιάσει το λάθος δρόμο, πάλι θα συνεχίσει λάθος δρόμο. Μετά ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε ενικό, χρησιμοποίησε πληθυντικό. Αγαπάτε αλλήλους. Και έτσι ξεκίνησαν τα μοναστήρια. Δηλαδή όλοι οι μοναχοί να ζουν μόνο, τουλάχιστον ο ένας να βλέπει τα λάθη του άλλου και να τον διορθώνει. Βεβαίως. Και έτσι από αυτούς ξεκίνησε τα μοναστήρια και για πρώτη φορά αύριο που θα πάμε στο Φαλάνγκι, στο περίστρεμα κάτω εκεί, στο Φαλάνγκι που είχε 116 μοναστήρια. Δηλαδή. Και μετά βέβαια σιγά σιγά και σε όλη την περιοχή, όπως και ένα παράδειγμα είναι αυτό εδώ το μοναστήρι εδώ πέρα στην Κοιλάδα. Οι πρώτες εκκλησίες που ξεκίνησαν είναι 4ο αιώνας μετά Χριστό.